Έχουμε νέα στοιχεία φωτιά για τη δολοφονία στη Ρόδο. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε σήμερα την κηδεία της αδικοχαμένης Δώρας. Νέες μαρτυρίες για το δράστη που πραγματικά δείχνει ότι το σύστημα της δικαιοσύνης έχει πολλά κενά, και ενώ όλοι ήξεραν και υπήρχαν καταγγελίες ότι ο συγκεκριμένος ήταν άκρος επικίνδυνος, κυκλοφορούσε ελεύθερος. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τι λένε αυτή τη φορά η μητέρα και ο πατέρας του δράστη. Πολύ σημαντικό κομμάτι, Φίλιππε, γιατί πραγματικά αυτό είναι που καταδεικνύει τι, ότι δεν έχουν κάποιοι ακόμα συνέστηση στο 2021 τι είναι η δολοφονία πραγματικά και πώς μπορούν να την προκαλέσουν με τις συμπεριφορές τους. Ακούστηκαν πράγματα απίστευτα. Από τους γονείς, τα οποία ενόχλησαν μάλιστα πάρα πολύ κόσμο και του θεάματος και της τηλεόρασης με τις απαντήσεις που δώσανε. Θα πάμε να ακούσουμε, να δούμε, γιατί έχουν βγει και συγγενείς, έχουν βγει και φίλοι του δράστη, η οποία βγήκε ένας θείος του και δημιούργησε ένταση. Κατά κύριο λόγο, αυτά το οποίο είπε ο θείος ήταν αυτά τα οποία εξόργησε όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε. Πού λένε τη μητέρα. Να ακούσουμε τι λένε οι γονείς του δράστη, παρακαλώ. Το παιδί μου είναι καλό παιδί, όντω σας λέω, είναι ψυχούλα. Δεν το λέω επειδή είμαι μάνα του, να σας δώσω κι άλλους να μιλήσετε. Δεν μπορώ να πω για την κοπέλα πράγματα, γιατί είναι νεκρή. Δεν μπορώ να πω για την κοπέλα, παιδεύτηκε το παιδί μου, πόνεσε πολύ και δεν άντεξε, πόνεσε. Δεν μπορώ να πω για την κοπέλα, δεν θα πω τίποτα για εκείνη, όχι, δεν θα πω. Έφτασε στα όρια του, την αγαπούσε πολύ, πολύ την αγαπούσε, πολύ την αγαπούσε πολύ και εκείνη έφυγε, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Το παιδί μου είναι καλό. Είναι καλό το παιδί μου. Χρυσό παιδί. Ξέρατε ότι κυκλοφορούσε. Έχουμε πολλά όπλα. Εμείς είμαστε κυνηγοί. Είχα ένα θαυμάσιο παιδί. Ένα συναστημό και καλό παιδί. Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο έχω να πω. Αυτά λοιπόν λένε ο πατέρας και η μητέρα του δράστη. Κυρίως τη μητέρα ακούσαμε.